Τώρα έχουμε ταχύτητα στο βίντεο. Εύκολα πιο καλά να κάνουμε. Με άλλα τράβαλα στο σπίτι. Στην παραμή κοιτάει. Κοίταλε και στο σπίτι το πράγμα. Έλα. Έλα. Σαν και με τον τρόπο να μαγειρεθώ. Τρεις φορές. Εσείς. Τώρα αυτή την περίοδο μαγειρεύω, παιδιά, γενικώς μαγειρεύω. Γενικώς αυτή μαγειρεύω, άρα πρέπει να μαγειρέψουμε. Εντάξει, παιδιά, θα βγάλουμε το κουτάκι. Ελλάδα και ψάρια, έτσι. Σήμερα διοργανώνεται στην κεντρική πλατεία των Σερβίων η εκδήλωση, η μερίδα γευσιγνωσίας με τη χρήση τοπικών προϊόντων. Φυσικά είναι τα ψάρια, το λάδι των ημέρων και τοπικά κρασιά. Είναι μια εκδήλωση σημαντική κατά την άποψή μας, γιατί μπορεί να προωθήσει συνολικά την περιοχή και όχι μόνο. Μπορεί να προωθήσει το τουριστικό προϊόν της περιοχής, συνδυασμένο όμως με τα τοπικά προϊόντα, τα οποία προσπαθούμε μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις να αναδείξουμε. Είναι κατά την άποψή μας απαράδεκτο σε επιχειρήσεις της περιοχής να μην υπάρχουν τοπικά προϊόντα ως πρώτο έτσι, πιάτο, να το πούμε, έτσι ώστε και η περιοχή μας να αποκτήσει ένα brand name, μια ταυτότητα όσον αφορά τα τοπικά προϊόντα και τα εδέσματα. Στην προσπάθεια αυτή βρίσκουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή από τους κατοίκους. Βεβαίως και η εκδήλωση διοργανώνεται με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και με τη Λέσχη Αρχιμαργύρων Βορείου Ελλάδος, μέλος της οποίας είναι η κυρία Νανά Γκαμπούρα. Θέλω να την ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την συμμετοχή της αυτή, γιατί κατόρθωσε μέσα από τη συμμετοχή της να μας φέρει αυτούς τους εξαιρετικούς μάγειρες για την εκδήλωση αυτή. Ελπίζουμε και είμαστε βέβαιοι μάλλον ότι η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί και κάθε χρόνο θα διοργανώνεται ακόμα καλύτερα, έτσι ώστε στο τέλος η περιοχή μας να αναδεικνύεται συνεχώς προς όφελος των κατοίκων του τόπου μας. Εξαιρετικά όλα αυτά. Ναι.
Δεν το βλέπω, ναι. Έχουμε ήδη και μόνο στους τα αγγλικά είναι από το Σύλλογο Γυναικών Σερβίων. Είναι και ότι χρησιμοποιούμε τοπικά προϊόντα. Έτσι λοιπόν, για να ξεκινήσει η εκδήλωση και να μάθουμε τα μυστικά της εξαίσιας μαγειρικής αυτής της Αγίου, του Αγίου Όρους, θα ήθελα τον Δήμαρχο να έρθει να σας καλησπερίσει, διότι η προσπάθεια για ανάλυση των τοπικών προϊόντων είναι συλλογική και πρέπει να υποστηρίζεται από όλους. Ο κ. Κωνσταντόπουλος, ο Δήμαρχος Σερβίων Βερβεντού. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας και την συμμετοχή σας. Ο Δήμος Σερβίων Βελβεντού, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Σύλλογο Ψαράδων της Λίμνης Πολυκρήτου, τη Λέσχη Αρχιμαγείρων και βέβαια με πρωταγωνιστή, έτσι να το πούμε, την Ανάντη Καμπούρα, το δικό μας κορίτσι, αποφάσισε για δεύτερη φορά να διοργανώσει την εκδήλωση, η μερίδα για τις γνωσίες, αναδεικνύοντας τα τοπικά προϊόντα που είναι τα ψάρια της Λίμνης Πολυκρήτου, το λάδι των ημέρων, φυσικά τα κρασιά της περιοχής. Στην προσπάθειά μας αρκεί ο Σύλλογος Καρκιμαγείων του Πατέρα Επιφάνιο συνεισφέρει σημαντικά και πιστεύουμε ότι μέσα από την εκδήλωση αυτή για μια φορά αναδεικνύουμε την περιοχή μας. Ο Δήμος εστιάζει την προσπάθειά του για την ανάπτυξη της περιοχής όχι μόνο στον τουριστικό τομέα αλλά προσπαθεί να συνδυάσει το τουριστικό προϊόν με την ανάπτυξη και τη χρησιμοποίηση από τους επισκέπτες των τοπικών προϊόντων. Αυτά προσπαθούμε να αναδείξουμε απόψε, αυτά προσπαθούμε να προωθήσουμε στην τοπική και όχι μόνο αγορά και στο νομό Κοζάνης και στην περιφέρεια της Μακεδονίας και στο μεγάλο αστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να καταστεί η περιοχή μας ελκυστική όχι μόνο από άποψη φυσικών τοπίων, που έτσι κι αλλιώς τα έχει, αλλά και από άποψη κυρίως των τοπικών μας προϊόντων. Εάν αυτά τα συνδυάσουμε, τότε πραγματικά η περιοχή μας έχει τη δυνατότητα εκτείναξης, να το πούμε έτσι, τουριστικά. Είμαστε εδώ όλοι μαζί, η Δημοτική Αρχή, οι τοπικοί παράγοντες, οι σύλλογοι και φυσικά με συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τους Σύλλογους Ψαράδων, προκειμένου όλο αυτό το budget, όλο αυτό το πρόγραμμα να προχωρήσει προς όφελος της περιοχής και των πολιτών. Θα σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την παρουσία σας και είμαστε βέβαιοι ότι η μερίδα, όλα αυτά που θα δούμε και θα απολαύσουμε, θα στεφτούν από επιτυχία. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Πράγματι, τα αγροτικά προϊόντα εδώ στα Σέρβια Κοζάνης είναι εκπληκτικά. Με την περιφερειά της Δυτικής Κοζάνης, της Δυτικής Μακεδονίας. Υπάρχει Ανατολική, Δυτική και Νότια και Βόρεια. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να εκφράσω τη χαρά μου που παρίσταμε σε αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση. Να συγχαρώ τους διοργανωτές, τον Σύλλογο Ψαράδων, τον Δήμο βεβαίως, όλους που συνέβαλαν και βέβαια και η Περιφέρεια δεν μπορούσε να είναι απούς από αυτή την εκδήλωση. Γιατί η Περιφέρεια έχει πεμπτουσία της δραστηριότητάς της και της βούλησής της να στηρίζει τέτοιες εκδόσεις, κυρίως τα τοπικά προϊόντα που όπως έλεγα και πριν σε μια δήλωση, θα μας δώσουν την ευκαιρία να ξεφύγουμε από αυτή την ύφεση με εξωστρέφεια και με τα τοπικά μας προϊόντα που πλέον γίνονται επώνυμα, όπως είναι τα ψάρια πολυφύτου της Λίμνης που εξάγουν στο εξωτερικό, τα κρασιά και το λάδι των ημέρων. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που μαζί μας, πέρα από τους όλους τους άλλους εκλεκτούς φίλους, είναι η Κομιτή Επιφάνειος. Είχαμε την ευκαιρία και τη χαρά να το γνωρίσουμε και άλλες φορές που ήρθα εδώ κατά την επίσκεψη του Πατριάρχη και θα τον ευχαριστήσω και εγώ από πλευράς της Περιφέρειας να ευχηθώ όπως και την Ανάντη Καμπούρα, που είναι το καμάρι μας και είναι διεθνώς γνωστή με την δραστηριότητά της και με τη συνεργασία
με όλους αυτούς τους παγκοσμίους φίλους σεφ και όλους εσάς βέβαια, που γνωρίζω τώρα τα ονόματα, δεν με συγχωρέσετε, να ευχηθώ αυτή η εκδήλωση πραγματικά να αποτελέσει την αφιτηρία, ώστε τα τοπικά μας προϊόντα, όχι μόνο τα σημερινά αυτά που αναφερθήκαμε, αλλά και όλα να είναι επώνυμα, να μπορούν να εξάγονται στο εξωτερικό για να αποτελέσουν, όπως είπα, την απαρχή της οικονομικής ανάκαμψης της περιοχής μας, μιας περιοχής που έχει πολλά σχετικά πλεονεκτήματα και θα συμφωνήσω μαζί σας, κυρίως έχει ωραίους και καταπληκτικούς ανθρώπους. Είμαστε ωραίοι άνθρωποι εδώ στην περιοχή και νομίζω ότι αυτό θα εκτιμηθεί δεόντως. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πιστριάστα. Και μιας και μιλάμε για γνωστά για εδώ στην περιοχή. Τόσο πολύ καιρό σημαίνει ότι έχετε μια καλή λίμνη και την προσέχετε για να την διατηρήσετε έτσι. Να καρποφορεί όλα αυτά τα καλούδια τα οποία σήμερα θα γευτούμε. Και τι θα γευτούμε, τι μπορεί να προσφέρει αυτή η λίμνη. Έχουμε το βουλιανό, έχουμε το γρυβάδι και δύο βασικά ψάρια τα οποία όλοι τα έχουμε δοκιμάσει και τα έχουμε τάσει στη διατροφή μας. Δεν τα έχει γνωρίσει τόσο πολύ ο κόσμος έξω. Δεν τα ξέρει. Θεωρεί ότι τα ποταμίσια και λιμνήσια ψάρια, κυρίως τα ποταμίσια, δεν έχουν τόση μεγάλη διατροφική αξία. Κάνουν λάθος. Έχουν λιπαρά και έχουν άξια λιπαρά. Έχουν έστω και μικρή ποσότητα σωστών λιπαρών, τα οποία θα μπορέσουν, θα μπορέσει ο άνθρωπος να καταπολεμήσει την κακή. Με τα τοπικά προϊόντα έχει σπουδαία σημασία το να δείξουμε αυτή την παρήγκα, τη γαστρονομική, τη διατροφική. Νανά, σε παρακαλώ, έλα να μας πεις και εσύ τη σούπα θα σερβίρεις. Ωραία, θα τη σερβίρεις. Ωραία, σε λίγο θα έρθεις να μας πεις πώς την έκανες λοιπόν. Διότι η μαγειρική, ναι, είναι μια τέχνη. Μια τέχνη που δεν μεταφέρεται σε βιβλία πολλές φορές. Γι' αυτό λέμε, αυτό το ξέρω από τη γιαγιά μου. Δεν μπορεί να γραφτεί, μπορεί όμως να αποτυπωθεί στη διαδικασία. Έτσι λοιπόν, τις αγαπάμε αυτές τις παραδοσιακές συνταγές, τις οποίες έχουμε μεγαλώσει και πρέπει να τις διαδώσουμε. Όταν δεν φτάσουμε σαφείς στο σπίτι μας, πρέπει να το τρατάρουμε ένα γλυκό της περιοχής, ένα γλυκό όμως πραγματικό. Ξέρετε, υπάρχουν πολλές πολιτείες στην Ελλάδα όπου δεν χρησιμοποιούν τα τοπικά προϊόντα και αυτό είναι μειονέκτημα. Φέρνουν κινέζικα προϊόντα, ναι, κινέζικα γλυκά κουταλιού. Πρέπει αυτό να εξαλειφθεί, γιατί έχουμε ωραία φρούτα εδώ στην περιοχή και είναι δικά μας. Πρέπει να τα αγαπήσουμε, πρέπει να τα μαγειρέψουμε, πρέπει να τα προσφέρουμε για να μπορέσει και ο κόσμος να τα χαρεί πραγματικά. Και όταν μιλάμε για τοπικά προϊόντα, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι αυτό είναι μια. Μάθουμε τη συνταγή που ακολούθησες. Αν και η Άννα σήμερα, από χθες μάλλον, εδώ ταλαιπωρείται και προσπαθεί να ετοιμάσει ένα γεύμα για εμάς μοναδικό. Μια σούπα που έρχεται από ψάρι. Από ψάρι εδώ από τη λίμνη. Σούπα είναι από το Βουλιανό. Είναι ο πρόεδρος του Ζαράδος, ο μεγάλος του Βουλιανός, 170 κιλά περίπου. Έχει μέσα καροτάκι, λοιπόν, η σούπα έχει μέσα καροτάκι, κολοκυθάκι, πατάτες, ρυζάκι, πολλά μπαχαρικά, λεμόνι. Είναι φυσικά κυλωμένη, χωρίς να κάνουμε κάτι άλλο, σύνδεσο με το ίδιο. Με το ζελέ, το ζελέ είναι για τα καροτάκια, τις συνέχειες τις πατατούτες, το τέλος το κολοκυθάκι αυτό γίνεται πιο γρήγορα, το ζωμό και το ψάρι να κατέβουμε, τα μπαχαρικά τους και είμαστε έτοιμοι. Και στο τέλος βάζουμε λεμόνι, το τέλος πάντα. Στο τέλος λεμόνι και ελαιόλαδο, υπέρο βεβαίως. Γιατί το ελαιόλαδο στο τέλος, λίγο εδώ που τόσο πασχίζουν και πολλές φορές είναι αναγνωρίσιμοι στο εξωτερικό, αλλά όχι τόσο στο εσωτερικό. Πρέπει οπωσδήποτε να ανανεώσουμε μέσα στην διατροφή μας. Πάτε. Έχω δώσει το πρώτο. Πάτε. Περιμένουμε να ακούσουμε τις πρώτες ετοιμώσεις από τη σούπα, την οποία μαγείρεψε.
ότι το ψάρι θα μπορούσε. Μόνο οι λίτσες θα φάω. Χαρά. Χαρά. Θα φάω μόνο οι λίτσες. Για να μας κάνουν μια πολύ φωτιά σούπα. Μια νόστιμη σούπα, λαχταριστή. Πολύ σημαντικό. Όλα τα ψάρια ψαρέουν και φτάσουν. Δεν έχουν τόσο. Λοιπόν, τόσο υπάρχουν. Άσχημα να λέμε λίγο τα ψάρια. Δεν εννοούμε. Έχει το ζήτημα. Τα πληρώνουν για να τα αγοράσουν. Η Άννα κατάφερε να σπάσει το λίπος αυτό το ψαρί και να δέσει μαζί με το, να δέσει με το κρεμμύδι και την πατάτα για να χυλώσει όλο το ζωμί. Οπότε προσθέτοντας το λεμόνι μας δίνει αυτή την σούπα. Αυτή είναι μια σούπα, θα λέγαμε ελληνική, παραδοσιακή, με το ριζάκι, τα λαχανικά της και το παχύ ψαράκι της. Το λεμόνι πρέπει να είναι φρέσκο, θα μπορούσαμε να βάλουμε κάποιο άλλο. Όταν έχουμε φρέσκο, θα βάλουμε φρέσκο λεμόνι. Όταν έχουμε, θα βάλουμε αυτά που έχουμε. Και με την ευκαιρία θέλω να τονίσω το εξής ότι να δουλεύουμε το πάνω και αυτά που έχουμε. Τα χαρακτηριστικά. Όχι, να δεχτείλω τα αγκάπια και δυο φτιαρά από το κοστιβάλι για να μην τα φτιάχνουμε και τα κιλά και τη φορολογική. Μάλιστα, οπότε επιστημονικός θα τεκμηριωθεί το πόσο χρόνια ζούσε αυτό το ψάρι μέσα εδώ στη λίμνη. Σίγουρος ότι το είχα παραγγελία κάπου, το είχαν εκκλεισμένο και το ταΐζα για το μας είχαν 150 κιλά. Το πιάσαμε και ήταν τυχερό αυτό, γιατί είναι ψάρι της χρονιάς. Είμαστε εμείς οι τυχεροί που το γευόμαστε. Και το γευόμαστε με λαδάκι από τα ίδια. Εμείς οι μάγκες λέμε ότι όταν έχουμε ψάρι με γάλα είναι ευχάριστο αυτό, γιατί το ποιος δεν θέλει να φιλέτο, πόσο λιγότερο γάλα είναι τόσο καλύτερο. Αλλά έχουμε και τελευταία μαθαίνοντα, έχουμε και από το την περιοχή της Ελλάδας, όπου υπάρχουν ιδέες, πάρα πολύ χαρακτηριστικά έρχονται και κάνουν παράνομο λάδι από μερικά τους βέβαια στις δικές τους ιδέες. Πρέπει να γίνει πιο δυνατή στο λίγο λάδι, γιατί σύντομα είναι και λίγο λάδι κινέζικο, αλλά δεν θα είναι για ακόμα μια φορά. Δεν θα έχει τις ποιότητες που υπάρχει τέλεια. Θέλω να πω μόνο ότι πράγματι το καλά και το προϊόν το τοπικό είναι αρκετά πλούσιο πια και εξαιρετικής ποιότητας, γιατί η παραγωγή φροντίζουν να το κάνουν έτσι και το αφήνουν σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχει θέμα να σου υποστηριχτώ μία εμπειρία που είχαμε μια εβδομάδα. Όταν μίλησα με έναν φίλο σου, ο οποίος έχει και ένα τέτοιο σελίδι στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Τιτάνι, πιο συγκεκριμένα, όπου ετοιμάζεται και το μέλλον του Περού. Και όταν παρέμβασα ότι η διαδικασία να βγάζει οι καραβίδες, αυτό είναι το στιγμή του πολιτικού. Υπάρχει καραβίδες, γέμισε. Το ήξερα και εγώ, η Νάντα Καπούρα με προσδόρισε και έτσι έδωσα και εγώ την προβολή σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να το προσφέρουν και να πληρωθεί αναλόγως. Υπάρχουν καραβίδες, το γνωρίζω, εγώ προσωπικά έχω κάνει τόσο φορές. Υπάρχουν καραβίδες της Λίμνης Πολιτείας. Και αρκετά μεγάλες μάλιστα, ιδιαίτερα στην περιοχή που είναι επιμένες. Οι επίσης καραβίδες είναι πιο νόστιμες και έχουν θα κάνουμε και μια συγκεκριμασία και θα βγάλουμε άλλο ένα πιάτο, το οποίο ετοιμάζεται. Ωραία. Λοιπόν, πολύ σας κούρασα. Ελπίζω να μάθαμε δύο πράγματα. Θα λέγαμε κατά κύριο ότι η αξία είναι αυτός που είναι τοπικά προϊόντα και από τους δικούς μας ανθρώπους. Διότι μόνο έτσι θα πει εξωστρέφει την βιωσιμότητα στον τόπο. Ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια, καλή διαφέρωση.